Τα νέα από την τηλεόραση Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το τελευταίο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Atlas Κεντρικής Μακεδονίας για το 2019, το οποίο σε τρεις περίπου ώρες μας αποχαιρετά. Θα ξεκινήσουμε όπως κάθε βράδυ βέβαια με τα κυριότερα θέματα σε τίτλους. Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα άκουσαν Τζιτζικώστας και Ζέρβας. Ευχήθηκαν μια νέα χρονιά με περισσότερα έργα και πολλή δουλειά. Ξέφρενο γλέντι στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου. Την παραμονή πρωτοχρονιάς οι Θεσσαλονικείς τραγουδούν και χορεύουν. Παίζουν για να πάει καλά η χρονιά. Δοκιμάζουν την τύχη τους σε τζόκερ και κρατικό λαχείο. Με εορταστικές μελωδίες και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα πλημμύρισε το πρωί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης από φορείς, συλλόγους και σωματεία που έψαλαν τα κάλαντα στον Απόστολο Τζιτζικώστα και στον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Σε εορταστικό κλίμα οι δύο άντρες ευχήθηκαν για ένα καλύτερο έτος με περισσότερα έργα, λιγότερα λόγια και σκληρή δουλειά. Ήρθε πάλι νέο έτος, στη πρώτη του μηνός, ήρθα να σας χαιρετήσω, δούλος σας ο ταπεινός. Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα άκουσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας από την πάντα του 3ου Σώματος Στρατού, αλλά και από συλλόγους και φορείς που επισκέφθηκαν νωρίς το πρωί το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εορταστική επίσκεψη συνεχίστηκε με μαντινάδες και χορούς, αυτή τη φορά από την Παγκρίτη Αδελφότητα Μακεδονίας, που γέμισε την ατμόσφαιρα με ξεχωριστές μελωδίες. Φορείς, σωματεία και σύλλογοι, αλλά και το προσωπικό της περιφέρειας, αντάλλαξαν ευχές για ένα όμορφο και δημιουργικό έτος, με τον Περιφερειάρχη να εύχεται μια χρονιά με περισσότερα έργα και λιγότερα λόγια. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Μακεδόνες. Να ευχηθώ το 2020 να είναι μια καλύτερη χρονιά από το 2019. Με περισσότερα έργα και λιγότερα λόγια, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε βάλει και ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και ως χώρα. Εορταστικές μελωδίες ήχησαν και στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου η Φιλαρμονική του Δήμου καθώς και η Φιλαρμονική του 3ου Σώματος Στρατού έψαλαν τα κάλαντα στον Κωνσταντίνο Ζέρβεν. Ο άρωμα επτανήσεων έφερα στο Δημαρχείο και τα μέλη της Χοροδίας και Κυριακής Ένωσης. Αισιόδοξος για την καινούργια δεκαετία, δήλωσε ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι με τη δουλειά, τη διάθεση και το όραμα η πόλη θα κερδίσει αυτά που της αξίζουν. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι με πολλή δουλειά, με καλή διάθεση, με όραμα, η πόλη μας, η Μακεδονία μας, η πατρίδα μας θα κερδίσει όλα αυτά που τους αξίζουν. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ευχήθηκαν μεταξύ άλλων σε κάθε πολίτη υγεία και προσωπική ευτυχία. Το καθιερωμένο ξέφρενο γλέντι στήθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου. Η διάθεση όλων ήταν στα ύψη. Τα κάρβουνα πήραν φωτιά και οι ψισταριές γέμισαν με κάθε λογής κρεατικά και με άλλους νόστιμους μεζέδες. Το κρασί έρεε άφθονο και ο κόσμος γλέντισε για ώρες. Η οδός Βασιλέως Ηρακλείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθιερώθηκε ως σημείο συνάντησης για ένα ξέφρενο γλέντις γιορτινές αυτές οι μέρες. Παραμονή πρωτοχρονιάς και η διάθεση όλων ήταν στα ύψη. Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Και ό,τι επιθυμείτε κι εσείς. Υγεία και αγάπη, τίποτα άλλο. Όλο το μαγαζί εδώ πέρα, συγγενείς και φίλοι, που θα μαζευτούμε κάπου, θα περάσουμε καλά. Ελάτε να σας κεράσουμε. Πείτε και μια ραγκή. Πάτε στην δικιά μας. Γεια σας, καλή χρονιά. Η ατμόσφαιρα γιορτινή, με σουβλάκι στις πισταριές και άφθονο κρασί, ο κόσμος για ώρες χόρεψε και τραγούδησε ασταμάτητα. Πάντοτε έχουμε γλέντι, πάντα! Όλοι ολόκληρα είμαστε εδώ, περνάμε καλά, την υγεία μας να έχουμε, καλή χρονιά όλος ο κόσμος.
Ο κόσμος δεν πτωείται, είτε από τη φτώχεια, είτε από την οικονομική κρίση, δεν πτωείται τέτοιες μέρες είναι έξω. Καλή χρονιά σε όλο το κοσμάκι, πάντα πρώτα η υγεία και έχει ο Σαββόπουλος. Πάντα να τα μόνουμε και να σεβαντώνουμε. Πρόσωπα χαρούμενα, μικροί και μεγάλοι, τίμησαν το παραδοσιακό αυτό ξεφάντωμα της παραμονής πρωτοχρονιάς. Εύχομαι υγεία, τύχη και ό,τι ποθεί και επιθυμεί ο καθένας μας. Και εδώ πάντα, κάθε χρόνο. Τέλεια, φανταστικά. Μόνο Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά. Στο Γλέντι βρέθηκε για λίγο και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και έδωσε μάλιστα τις ευχές του στην κάμερα του Άτλας. Παίρνω ζωή από τη ζωή της πόλης και χαίρομαι όταν χαίρεται και αυτή. Είναι μέρες γιορτής. Το θέμα είναι κάθε μέρα η πόλη να χαίρεται και κάθε μέρα να απολαμβάνει τη ζωή του και ο Θεσσαλονικιός και επισκέπτης. Θέλει πολλή δουλειά και θα δουλέψουμε. Αλλά προς το παρόν, καλές γιορτές. Καλή χρονιά σε όλους. Σε όλη την πόλη, έξω από τα καταστήματα, στήθηκαν ψησταριές. Οι ιδιοκτήτες περίμεναν φίλους και πελάτες για να διασκεδάσουν όλοι μαζί. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Πρωτάθλημα τον αίτητο και πάλι. Ό,τι επιθυμείτε να το πάθετε, παιδιά, αγάπη και καλή καρδιά. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Μπάντες πλημμύρισαν με ήχους την πόλη. Στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, οι μομόγεροι εντυπωσίασαν τους περαστικούς. Τις αγορές της τελευταίας στιγμής πραγματοποίησαν σήμερα οι καταναλωτές για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Στην αγορά Καπάνη της Θεσσαλονίκης, οι έμποροι με προσφορές προσπαθούσαν να προσελκύσουν πελάτες, οι οποίοι βέβαια έκαναν και την απαραίτητη σύγκριση τιμών. Οι Θεσσαλονίκοι έκαναν σήμερα τις αγορές τους στην αγορά του Καπάνη. Οι έμποροι με προσφορές προσπαθούσαν να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Λίγα πράγματα παίρνουμε. Βέβαια όχι πολλά, γιατί είμαστε και σχεδόν άνεργοι. Έχουμε αγοράσει κοτόπουλο, λίγο κιμά. Εντάξει, θα περάσουμε και φέτος. Οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές της τελευταίας στιγμής για να ετοιμάσουν το αυριανό τους τραπέζι. Στα ακροπολία της αγοράς η κίνηση κορυφώθηκε. Όλοι έψαχναν να βρουν τις καλύτερες τιμές για να πάρουν περισσότερες ποσότητες. Εκτέθηκε πολύ δουλειά σήμερα. Λίγο κατσικάκι για τον φούρνο. Ας πούμε καλά, να ξεκουραστούμε. Αγόρασε γλυκά. Εντάξει, κάτι. Αγόρασε. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας θα πρέπει να είναι πλούσιο. Θα πάρουμε κάτι για την οικογένεια μας, για τα παιδιά μας. Να το κόψουμε να το στο τέτοιο, ναι, κάνουμε σε κομμάτι, ναι. Τι θα αγοράσετε, αυτή τη τιμή, πάντα καλές τιμές και καλά παιδιά. Μια καρά είναι οι τιμές. Έχουμε τραπέζι το βράδυ, οπότε πρέπει να έχουμε καλά κρέατα, εδώ ψωνίζω συνέχεια, ναι. Λοιπόν. Να είμαστε γεροί, να μαζεύεται η οικογένεια, να τρώμε, να πίνουμε. Κάποιοι όμως προτίμησαν να αγοράσουν ψάρια. Είτε ακριβά είτε φθηνά θα φάει, θα βρει τρόπο, θα τα φάει. Τα ψαράκια του, το κρεατάκι του, θα κάνουν τώρα εξαίρεση πρωτοχρονιά με ψάρια, φαγκριά, τσιπούρα, πελαγίσια, αστέρια, ο κόσμος είναι ο καλύτερος. Πάρε κατσικάκια, ναι, καβάλας, παιδιά. Αυτά και φεύγουμε! Λίγα μείνανε! Για τους εμπόρους, η κίνηση φέτος δεν ήταν η αναμενόμενη και τα έσοδά τους ήταν ελάχιστα όπως μας εξήγησαν. Φεύγουμε για λίγο από τα εορταστικά. Τον πολυετή αγώνα τους για απόσχηση από τον Δήμο Λαγκαδά συνεχίζουν με αμύωτη ένταση οι κάτοικοι του Σοχού. Για την θετική έκβαση του αιτήματός τους, όπως λένε οι ίδιοι στην κάμερα της εκπομπής μας αυτοδιοικητικά, έχουν λάβει υποσχέσεις από όλα τα κόμματα εξουσίας, ενώ το θέμα τους πέρασε το κατόφλι του Κοινοβουλίου την προηγούμενη άνοιξη. Το ζήτημα της ανεξαρτητοποίησης του Σοχού και της δημιουργίας ενός νέου Δήμου με τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν έναν ορεινό βρίσκεται στις βασικές προτεραιότητες των φορέων της περιοχής αλλά και των κατοίκων. Καταρχάς έχει διαταραχθεί πάρα πολύ ο κοινωνικός συστός. Έχουμε ενταχθεί σε ένα Δήμο που δεν μας καταλαβαίνει και δεν τον καταλαβαίνουμε από τη φύση του δηλαδή αυτό το πράγμα. Διότι να σκεφτείτε ότι στο Δήμο Λαγκαδά έχουν ενωθεί 7 πρώην καποδιστριακοί δήμοι, μια περιοχή με πολλές ανομοιογένειες, δηλαδή στον ίδιο Δήμο αυτή την ώρα συγκαταλέγονται οικισμοί παιδινοί, ορεινοί, παραλίμνοι, αστικού προσανατολισμού, γεωργικού προσανατολισμού, πράγματα εντελώς ανώμια.
Ο Σοχός, που αυτή τη στιγμή ανήκει στο Δήμο Λαγκαδά, σύμφωνα με τους κατοίκους, είναι αναγκαίο να μετατραπεί σε ένα ξεχωριστό ορεινό Δήμο, στον οποίο θα ενσωματωθούν και τα χωριά που βρίσκονται κοντά σε αυτόν, καθώς οι ανάγκες που υπάρχουν με τη σημερινή δομή δεν μπορούν να καλυφθούν. Για ένα ψηφτοχαρτί να μας γίνει δουλειά, να τρέχουμε στο Λαγκαδά. Γίνεται αυτό. Όλα μας τα έμασαν, μας κατήργησαν εντελώς. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Αυτός ο ορεινός όγκος εδώ πέρα, αυτά τα χωριά έπρεπε να είμαστε 10 χωριά, 17 έπρεπε να είμαστε εμείς. Μια δουλειά τώρα να θέλει να κάνει ένα, εγώ, ο Νίκος, οποιοδήποτε. Να πάμε στην πράγμα στο Λαγκαδά. Να κάνουμε 40 χιλιόμετρα και 40-80. Σε μια δύσκολη περιοχή μιλάμε τώρα, έτσι. Σε ορεινό όγκο, θα χιονίσει, θα κάνει, θα βρέξει, θα κάνει παγωνίες, θα κάνει τα πάντα. Βεβαίως είναι απαραίτητο, γιατί με την, αυτό που πήγαμε στο Δήμο Λαγκαδά, όλοι οι δημότες προβληματίζονται. Δηλαδή οι υπηρεσίες είναι εδώ πέρα λίγες, δεν προσφέρουν τίποτα. Αναγκαστικά το διεκδικούμε εδώ και πολλά χρόνια και ζητάμε να γίνει δημοσιοχώ. Η προσπάθεια αυτή, που συνεχίζεται τόσο από τη σημερινή τοπική αρχή αλλά και από την επιτροπή που έχει δημιουργηθεί, έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Όμως δεν υπήρξε ουσιαστικά αποτέλεσμα, παρά το ότι είχαν υπάρξει σημαντικές διαβεβαιώσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις πως θα υλοποιούνταν. Το αίτημα το δικό μας είναι το ότι είμαστε ορεινός όγκος και δικαιούμαστε να είμαστε ένας ορεινός όγκος, ένας δήμος οχού όπως ήμασταν τα προηγούμενα έτη. Πρώτος λόγος είναι από τα παλαιότερα χωριά της Μακεδονίας, έτσι. Χρονολογείται επί την εποχή του Αλεξάνδρου και πριν. Δεύτερος, όλα τα προσφυγικά χωριά που έχει γύρω, πάνω από 5 προσφυγικά χωριά, χτίστηκαν επάνω στο Σοχό. Σχολεία, τράπεζες, υπηρεσίες, εξυπηρετούσε ο Σοχός. Όταν θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την επαρχία, γενικότερα την αποκέντρωση και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, δεν θα πρέπει να υποστηριχτούν τέτοιοι δήμοι. Μας έχουν κοροϊδέψει άπειρες φορές όλοι οι πολιτικοί. Από Νέα Δημοκρατία θέλεις, από Πασόκ θέλεις, από ΣΥΡΙΖΑ θέλεις. Όλοι μας κοροϊδέψανε. Δηλαδή προεκλογικά υποσχέσεις πουλ. Μέχρι και σίγουρα το είχαμε και από εκεί και πέρα μόλις μετά τις εκλογές μας ξεχνάνε. Οι κάτοικοι του Σοχού επιθυμούν ο τόπος τους να γίνει ένας ανεξάρτητος δήμος, καθώς όπως λένε και οι ίδιοι, οι ανάγκες αλλά και τα χαρακτηριστικά της περιοχής διαφέρουν κατά πολύ σε σχέση με το σημερινό δήμο στον οποίο ανήκουν, στο Δήμο Λαγκαδά. Κατά περιόδους οι νόμοι το ορίζουν αυτό. Εδώ έχουμε ακούσει τελευταία για ορεινούς δήμους λεγόμενους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα κοινά ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά της περιοχής. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο πολίτης του Σοχού να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με έναν πολίτη του Λαγκαδά, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση, έτσι, ακόμα να μην πω και πολιτισμική σχέση. Έτσι. Εμείς εδώ επάνω έχουμε άλλες προτεραιότητες όσον αφορά τη διαβίωση. Ξεκινούμε από το καιρό, να φανταστείτε. Και πάμε σε άλλα, επικοινωνία κλπ. Έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή πριν από αρκετά χρόνια από κάποιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την επανασύσταση του Δήμου Σοχού. Έχουν καταθέσει ολοκληρωμένο φάκελο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έφτασε μέχρι και τη Βουλή τον περασμένο Μάρτιο του 2019 και για διάφορους πολιτικούς λόγους, απλά μικροπολιτικούς εγώ θα έλεγα, δεν ψηφίστηκε. Και κάποιοι άλλοι Δήμοι γίναν, πρώην Δήμοι, ξαναγίναν Δήμοι, ενώ ο Σοχός παρέμεινε απ' έξω. Ο Σοχός, με καταγεγραμμένο μόνιμο πληθυσμό πάνω από 3.000, πληρεί σύμφωνα με τους ανθρώπους που πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να γίνει ένας ανεξάρτητος δήμος, όπως έγινε και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Λίγο πριν την εκπνοή του 2019, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την εκχώρηση περαιτέρω συγκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΤ στα ΚΤΕΛ. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής και ο Υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης υπέγραψαν σήμερα το πρωί την απόφαση, στην οποία καθορίζονται αναλυτικά τα 25 δρομολόγια της υπαίθρου του νομού Θεσσαλονίκης, τα οποία θα αναλάβουν τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Σερών, Κιλκής και Χαλκιδικής. Τα 4 ΚΤΕΛ έχουν προμηθευτεί τον μεγαλύτερο αριθμό από τα συνολικά 120 λεωφορεία που προορίζονται για αυτές τις 25 γραμμές, ενώ αυτές τις μέρες γίνονται οι αναγκαίες εργασίες, δηλαδή εργασίες βαψίματος, τοποθέτηση εκδοτικών και ακυρωτικών μηχανημάτων, τοποθέτηση ρούτερ για δωρεάν Wi-Fi. Το έργο αφορά στις εξής γραμμές: νούμερο 80 Θεσσαλονίκη Μάλγαρα, 81 για Κουφάλια, 83 για Λαγκαδά, 82 για Καλυθέα, το 84 Θεσσαλονίκη Μελισσοχώρη, 87 Θεσσαλονίκη Βασιλικά, το νούμερο 88 Θεσσαλονίκη Μεσημέρι, το 51 Σύνδος Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, 77 Νέα Μηχανιώνα Επανομή, το 40 Σιδηροδρομικός Σταθμός Καλοχώρη, το 56 Σιδηροδρομικός Σταθμός Ωραιόκαστρο,
το 54 σιδηροδρομικό σταθμό Ιωνία, το 55 Α και Β Σταυρούπολη, Ωραιόκαστρο, Παλαιά Συμμαχική και Ιωνία, το 67 IKEA Τριάδη, το 69 IKEA Επανομή, το 76 IKEA Αγγελοχώρη, το 79 IKEA Αεροδρόμιο, το 66 Χαριλάου Θέρμη, το 9 σιδηροδρομικό σταθμός Λαχαναγορά, το 36 Βούλγαρη Ζώνη Καινοτομίας, το 42 Ελευθέριο Κημητήρια, το 53 τοπικό της Σύνδου, το 43 τοπικό του Ευόσμου, το 61 του Χορτιάτη προς την Διεύθυνση Χορτιάτη και ο οικισμός νόμου 50, το νόμου 751 προς τον οικισμό Μακεδονία είναι το δρομολόγιο με τον αριθμό 60. Είναι 25 γραμμές οι οποίες με το νέο έτος παραχωρούνται από τον ΟΑΣΤ στα ΚΤΕΛ. Το παραδοσιακό βαρέλι του τροχονόμου τοποθετήθηκε εθιμοτυπικά μπροστά από τον Λευκό Πύργο σήμερα το πρωί προς τιμήν του ρυθμιστή τροχονόμου. Ο τροχονόμος ρύθμισε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο την κίνηση για λίγα λεπτά. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των αρχών και του πολιτικού κόσμου που έδωσαν ευχές και προσέφεραν δώρα στους τροχονόμους. Τη θέση του απέναντι από τον Λευκό Πύργο πήρε για μία ακόμα χρονιά παραμονή της πρωτοχρονιάς ο τροχονόμος, ο οποίος από το γνωστό βαρέλι του ρύθμισε την κυκλοφορία των οχημάτων. Είναι ένα πολύ παλιό έθιμο, εγώ δεν το πρόλαβα το βαρέλι. Είναι ένα καλό έθιμο γιατί συναντιόμαστε εδώ πέρα όλοι οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο με υγεία. Και θα ήθελα να συνιστούν στους οδηγούς να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί το παραμικρό λάθος μπορεί να κοστίσει ανθρώπινη ζωή. Όταν όλοι προσέχουμε, τότε θα μπορέσουμε να ελαττώσουμε τα ατυχήματα. Τα τελευταία χρόνια, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ήθιστε το ιστορικό βαρέλι των τροχονόμων να κάνει την εμφάνισή του στην αρχή της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ένα έθιμο το οποίο προσπαθούμε με τα χρόνια οι νεότεροι όσο μπορούμε να το κρατάμε, που λέμε να θυμούνται οι παλιότεροι, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Είναι κάτι το οποίο μας αρέσει, το αντικείμενο της τροχέας, γι' αυτό είμαστε στο δρόμο καθημερινά. Πρώτα απ' όλα το αγαπάμε αυτό που κάνουμε, θέλουμε να βοηθάμε τον κόσμο και εισπράττουμε την αγάπη εξίσου από τον κόσμο. Η εκδήλωση αυτή της Διεύθυνσης Τροχέας, πέρα από το γεγονός ότι γίνεται προς τιμήν των τροχονόμων, οι οποίοι ακόμη και κάτω από δύσκολες για εκείνους συνθήκες ρυθμίζουν την κυκλοφορία, μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, κάτι την οποία μέσα από το βαρέλι τους οι τροχονόμοι ρύθμιζαν την κυκλοφορία. Ασχολήθηκα λίγο με το ιστορικό αυτού του εθίμου. Είδα ότι καθιερώθηκε πρώτη φορά το 1936 στην Αθήνα, σε κάποιες άλλες εποχές, και από το 1936 συνεχίζεται με κάποιες διακοπές όταν οι συγκυρίες, η επικαιρότητα δεν το επιτρέπουν. Αλλά φέτος όλα ήταν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ευχάριστα που το διαπιστώσατε κι εσείς. Ο καλός καιρός μας βοήθησε. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από τους αρχές της πόλης μας, έτσι, από τους φορείς της πόλης μας, που αυτό φανερώνεται, αναγνωρίζω και την προσπάθεια τη δικιά μας. Όσο αυτό φαίνει τα καλύτερα αποτελέσματα, γιατί πάντα επιθυμούμε κάτι καλύτερο και κάτι καλύτερο. Μέχρι σε ένα σημείο πιστεύουμε ότι κάτι κάναμε. Συμβάλαμε στη βελτίωση, ας πούμε, του κυκλοφοριακού προβλήματος στη Θεσσαλονίκη. Ο τροχονόμος δέχθηκε δώρα και ευχές για το νέο έτος από εκπροσώπους της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, εκπροσώπους κομμάτων αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την αλλαγή του χρόνου συνδυάζουν πολύ με την αγορά πρωτοχρονιάτικου λαχείου και άλλων τυχερών παιχνιδιών, ευελπιστώντας πως με την έλευση του νέου έτους η τύχη τους θα τους χαμογελάσει. Πάρα πολλοί επιλέγουν να παίξουν το κλασικό τζόκερ, που από τα αλλεπάλληλα jackpot των τελευταίων κληρώσεων έχει φτάσει στο σημείο να κληρώνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα κληρώνει σήμερα! Τελευταία μέρα του χρόνου και οι Θεσσαλονικείς δοκιμάζουν την τύχη τους στα τυχερά παιχνίδια, ευελπιστώντας σε καινούργια χρονιά να τους βρει, γιατί όχι, με περισσότερα χρήματα στην τσέπη. Μια φορά το χρόνο το κάνουμε, ναι. Έτσι για το γούρι που λένε. Πήρα κρατικό λαχείο. Και ένα κίνο έπαιξα. Αφού έχουμε υγεία και εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει υγεία, να δούμε λίγο και την τύχη μας. Όλα τα χρειαζόμαστε. Οι περισσότεροι επιλέγουν να παίξουν το κλασικό τζόκερ αλλά και πρωτοχρονιάτικο λαϊκό λαχείο που δίνουν υψηλά χρηματικά ποσά. Παίξαμε και το τζόκερ τώρα και θα παίξω το ξυστό. Τα βάλα τσέπη. Τζόκερ παίξαμε. Έχουμε πάρει και κρατικό όμως.
Ο κόσμος παίζει από όλα τα παιχνίδια. Και τζόκερ, γιατί δίνει πάρα πολλά χρήματα, 8,5 εκατομμύρια. Το πρωτοχρονιάτικο δίνει 3 εκατομμύρια πεντάδα. Τελευταία μέρα του χρόνου, παιδιά, με κέρδη, υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Να μπει καλά το 2020, να βρεθεί ο τυχερός, έχει πάρα πολλά λεφτά. Η κλήρωση για το πρωτοχρονιάτικο λαχείο πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, ενώ οι τυχεροί που θα πετύχουν το jackpot θα μοιραστούν 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Έλατε να δούμε τώρα τον αντισυμβατικό τρόπο που επέλεξε ο Άγιος Βασίλης για να προσεγγίσει τη νέα μηχανιώνα. Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της περιοχής με σκοπό να υποδεχθούν τον γιορτινό Άγιο, ο οποίος έφτασε μέσω θαλάσσης. Με την άφηξή του μοίρασε δώρα και γλυκά σε δεκάδες παιδιά που περίμεναν με ανυπομονησία να τα παραλάβουν. Όχι με το ελκυθρό του, αλλά με ένα μικρό καράβι μέσω θαλάσσης, προσεγγίζει ο Άγιος Βασίλης την περιοχή της Νέας Μηχανιώνας με σκοπό να μοιράσει δώρα και γλυκά στα μικρά παιδιά. Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι περιμένοντας με ανυπομονησία την άφηξη του γιορτινού Αγίου. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Άγιος Βασίλης, φορώντας την καθιερωμένη κόκκινη στολή, μοίρασε στα παιδιά ένα σάκο γεμάτο παιχνίδια. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που ο Άγιος Βασίλης επιλέγει αυτόν τον αντισυμβατικό τρόπο για να προσεγγίσει την περιοχή της Νέας Μηχανιώνας, αφού το συγκεκριμένο έθιμο πραγματοποιείται στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Το 2019 κλείνει σήμερα χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στην οικονομική κατάσταση των περισσότερων Ελλήνων. Με δανεικά ή υπεραναλήψεις κατάφεραν 4 στους 10 συμπολίτες μας να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους το τελευταίο εξάμηνο, όπως προκύπτει από σχετικά στοιχεία έρευνας της Σύνστρουμ. 6 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά παραδέχονται πως τον τελευταίο χρόνο έχουν αφήσει απλήρωτες πολλές από τις υποχρεώσεις τους, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα ως σύνηθες φαινόμενο. Όσον αφορά στην πηγή των δανεικών, η Family Bank εξακολουθεί να κυριαρχεί στις προτιμήσεις των Ελλήνων, αφού το 86% αυτών καταφεύγει σε οικογένεια και φίλους όταν προκύπτουν οικονομικές δυσκολίες, αφήνοντας εκτός πλάνου τις κανονικές τράπεζες. Με δανεικά από οικογένεια και φίλους κατάφεραν 4 στους 10 Έλληνες να πληρώνουν λογαριασμούς το τελευταίο εξάμηνο. Όπως προκύπτει από έρευνα της Instram για την οικονομική ευημερία, σε 24 χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα φιγουράρει τελευταία στην κατάταξη με το 40% των οικοκυριών να παραδέχεται πως δανείζεται για να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 24%. Πήγα τα λεφτά. Και εγώ, εντάξει, και εγώ δανείζομαι. Τυχαίνει να δανείσω στο Χαλκιδική, μένω, έρχομαι. Πληρώνω με τι παίρνω, 5,5 εκατοστάρικα παίρνω. Τελειώνουν και αυτά μέσα σε 15 μέρες. Να λέω τώρα, δώσε με 20 ευρώ, δώσε με 10 ευρώ. Κοιτάω να πληρωθώ να δώσω αυτά. Πάλι δεν έχουμε. Η δικιά μου ασχολία βασικά είναι ατομική, γιατί έχω μια δικιά μου επιχείρηση. Οπότε κάνω εγώ κουμάντο εισαγωγικά για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα και να μην έχω κάποιον πάνω το κεφάλι μου να μου δίνει ένα στάνταρ εισόδημα. Στην ουσία, άμα δουλέψω, ας πούμε, θα μπορέσω να επιβιώσω. Άμα όχι, δεν. Οπότε. Νομίζω ότι η σημερινή κοινωνία δυσκολεύεται λίγο και τα παιδιά της ηλικίας μου. Δεν μπορούν να βρουν εύκολα τη δουλειά που θα ήθελαν. Και έτσι καταπιάνονται με πράγματα που δεν τους ενδιαφέρουν και τόσο. Και γι' αυτό δεν είναι και καλή μετά στη δουλειά τους. Άρα μετά έρχεται και η ανεργία και δεν μπορούν να ζήσουν να κάνουν τα πράγματα που θέλουν. Νομίζω ότι ναι, οι περισσότεροι μου φίλοι, από όσο ξέρω και σκέφτομαι τώρα, είναι σε αυτή την κατάσταση. Αρκετά δύσκολα, αλλά εντάξει, τα βγάζουμε πέρα από το παρόν, δεν δανειζόμαστε. Εντάξει, προσπαθούμε να απλωνόμαστε όσο το πάπλωμά μας αφήνει να απλωθούμε. 6 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά δεν παραδέχονται πως το τελευταίο χρόνο έχουν αφήσει απλήρωτες πολλές από τις υποχρεώσεις τους, χαρακτηρίζοντας το μάλιστα ως σύνηθες φαινόμενο σε ποσοστό 68%. Σίγουρα, όλοι δυσκολευόμαστε και εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι, ναι. Έχετε ποτέ να δανειστείτε? Μέχρι στιγμής όχι, είμαι τυχερή σε αυτό το κομμάτι, αλλά φαντάζομαι ότι στο μέλλον αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα πιθανόν να χρειαστεί. Το τελευταίο διάστημα δεν έχει χρειαστεί να πάρω δάνειο, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι δεν υπάρχει αποταμίευση μηδέν, είμαστε ακριβώς όσα βγάζουμε τόσο και εξοδεύουμε. Φροντίζουμε να το περιορίζουμε σε αυτό το βαθμό. Όσον αφορά στην πηγή των δανεικών, η Family Bank εξακολουθεί να κυριαρχεί στις προτιμήσεις των Ελλήνων, με το 86% αυτών να καταφεύγει σε οικογένεια και φίλους όταν προκύπτουν οικονομικές δυσκολίες, αφήνοντας εκτός πλάνου τις τράπεζες, 13% το 2018 και 10% το 2019 έναντι 26% στην Ευρώπη. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Πολλοί δεν έχουν να περάσουν τις γιορτές, άλλοι θα συζήσουν με δανεικά. Ευτυχώς που υπάρχουν και γονείς και μπορούν και βοηθάνε τα παιδιά τους και τα εγγόνια. Από εκεί πέρα, αυτά. Εσείς έχετε τίποτα να δανειστείτε για τις υποχρεώσεις σας? Έχετε τίποτα να δυσκολευτείτε?
Σίγουρα υπήρξαν κάποιες στιγμές που χρειάστηκε να δανειστώ. Αλλά από εκεί πέρα προσπαθώ όσο μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Όχι, όχι. Όχι, αλλά συμμερίζουμε τους άλλους, ναι, πραγματικά. Χαμηλές πτήσεις καταγράφει η χώρα μας και στην αποταμίευση, με τους αναλυτές της έρευνας να τονίζουν πως το 38% των Ελλήνων αποτυγχάνουν να εξοικονομήσουν χρήματα κάθε μήνα. Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος, δυστυχώς. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο. Δεν ξέρω αν πάμε όλο και χειρότερα και τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η κατάσταση, αλλά προς το παρόν δεν δείχνει τίποτα απολύτως. Ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος. Λεφτά δεν παίρνουν. Το 2.600 τα λεφτά που λέει. Δώρα δεν δίνουν, τώρα δεν δίνουν, το άλλο δεν δίνουν. Οπότε, εμείς τι λάβουμε τώρα. Τέλος, αναφορικά με την κατηγορία του οικονομικού αλφαβητισμού, των βασικών δηλαδή γνώσεων της ικανότητας για σωστή οργάνωση και διαχείριση των οικονομικών ενός νοικοκυριού, η χώρα μας βρίσκεται στην 15η θέση, με πρώτες της Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το 64% των Ελλήνων απαντά ότι οι γνώσεις τους στηρίζονται σε όσα έχουν μάθει από τους γονείς τους, που είναι στο 51% στην Ευρώπη, και σχεδόν 5 στους 10 αναγνωρίζουν ως εξίσου σημαντική και τη συμβολή του σχολείου. Η πέθρια έκθεση με έργα που είναι εμπνευσμένα από τη Θεσσαλονίκη συναντά κανείς στην οδό Αριστοτέλους, στο κέντρο της πόλης. Ο ζωγράφος έχει στήσει το ατελιέ του εκεί, σε ένα σημείο που, όπως λέει ο ίδιος, θεωρεί δεύτερο σπίτι του. Με τα έσοδα από τις πωλήσεις των έργων του, προσπαθεί να ζήσει την οικογένειά του, κάτι βέβαια το οποίο δεν είναι και πολύ εύκολο. Ο Ανδρέας Κανδύλης είναι ένα πρόσωπο που συναντά κανείς όταν διασχίζει την οδό Αριστοτέλους. Στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Βασιλέως Ηρακλείου έχει στήσει το ατελιέ του χρόνια τώρα και ζωγραφίζει ό,τι τον εμπνέει. Τα έργα του είναι γεμάτα Θεσσαλονίκη που, όπως λέει, αγαπάει πολύ. Η παραλία, η Καμάρα, η Άνω Πόλη, η πλατεία Αριστοτέλους και ό,τι άλλο θυμίζει την πόλη του, κοσμεί τους πίνακές του. Το αγαπάω τη δουλειά μου. Είμαι ερωτευμένος με τη ζωγραφική. Εδώ Θεσσαλονίκη πόσα χρόνια μένετε? 29 χρόνια. Σε ποια ηλικία έρχεται? 29 χρόνο. Για ποιο λόγο έρχεται εδώ? Για οικονομικό. Και από τα 29 σας δηλαδή είστε εδώ και ζωγραφίζετε? Πάντα στο δρόμο. Σε αυτό το σημείο εδώ? Σε αυτό το σημείο. Είναι το δεύτερο σπίτι μου. Στην Ελλάδα συμπληρώνει 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε από την Αλβανία για την αναζήτηση καλύτερης ζωής. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών στα Τύρανα και λατρεύει να ζωγραφίζει. Όταν περνάνε σταματάνε όλοι. Με λένε μελιά τα χέρια σου. Αυτό είναι ευχάριστο για μένα. Είναι το δώρο σας? Το δώρο που παίρνω κάθε μέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ο ίδιος δηλώνει άνεργος και παλεύει με τους πίνακές του να ζήσει την οικογένειά του. Έχει 4 παιδιά και οι δουλειές που κάνει είναι περιστασιακές. Έχει μόνο τη ζωγραφική του. Οι πίνακές του πολλούνται στα 30 με 40 ευρώ, όμως λίγοι τους αγοράζουν και κυρίως τουρίστες. Πολύ φτηνές. Μιλάμε έργο με 30-40 ευρώ. Και ο κόσμος έχει αγοράσει και τι έχει αγοράσει? Περισσότερα το Λευκοπύργο και την Καμάρα. Σας κάνουν και καμιά παραγγελία? Πολύ σπάνια. Πώς τα βγάζετε όμως πέρα? Με το ζόρι. Έχω 4 παιδιά και πρέπει να δουλεύω. Άλλοι περνούν μπροστά από το ατελιέ του, που το θεωρεί δεύτερο σπίτι του, βιαστικά, για να φύγουν για τις δουλειές τους. Άλλοι κοντοστέκονται και παρατηρούν τους πίνακές του. Με ήλιο, με βροχή, με ζέστη, με κρύο, εκείνος είναι εκεί. Ευτυχώς τα έθιμα και οι παραδόσεις στηρούνται σε όλες τις γωνιές της χώρας μας με θρησκευτική ευλάβεια. Οι φουστανελοφόροι του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλειδιού Ιμαθίας ο Φίλιππος, αμέσως μετά την πρωινή λειτουργία της Κυριακής, έλαβαν την ευχή του ιερέα, όπως ορίζει το έθιμο, και ακολούθως, σέρνοντας ρουγκατσάρικους χορούς, επισκέφτηκαν τα σπίτια του χωριού. Εκεί αντάλλαξαν τις γιορτινές ευχές και δέχτηκαν τα κεράσματα των φιλόξενων νοικοκυρέων. Thank you.
Βασίλιδες του Συλλόγου Γυναικών Ιερισσού έψαλαν πρωί-πρωί τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα για φιλανθρωπικό σκοπό στον Δήμαρχο Αριστοτέλη Στέλιο Βαλιάνο. Αργότερα, τα παιδιά του χορευτικού της Αρναίας βρήκαν τον Δήμαρχο στην Αρναία και τραγούδησαν τα κάλαντα. Ο κ. Βαλιάνος τους ευχήθηκε καλή χρονιά, καλή πρόοδο και κάθε ευτυχία στις οικογένειές τους. Ξεκινώντας από την πλατεία Ελευθερίας της Κατερίνης, τα μέλη του Μορφωτικού Αθλητικού Ομίλου Φωτεινών, Ορφέας, αναστάτωσαν το κέντρο της πόλης, στηρώντας το έθιμο ραγκατσάρια, χορεύοντας μεταμφιεσμένα και φορώντας τα μεγάλα κουδούνια τους. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Γιώργος Φακής θα ακολουθήσει, όπως κάθε βράδυ, με αθλητικές ειδήσεις. Εμείς θέλουμε να σας ευχηθούμε τα καλύτερα για το 2020. Να είστε καλά, να περάσετε καλά.